Καλησπέρα, καλησπέρα. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών, η έλλειψη ενός αξιόπιστου κεντροαριστερού πόλου και η απουσία ενός δεκαριού με επιτελικές ικανότητες από την εντεκάδα του θρύλου με έκαναν να αναρωτηθώ. Αν όχι τώρα, πότε? Αν όχι εγώ, ποιος? Αν είναι αγάπη αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία. Σε λίγο θα συναντήσω εμένα στην πρώτη συνέβρεση με τον εαυτό μου. Στα νιάτα μου υπήρξαν κι άλλες, σε μια μεγάλη εφόλης της ύλης συνέντευξη ποταμό. Γιατί όλα στη ζωή είναι ποτάμι. Πώς πάει? Καλά. Ποτάμι. Ναι. Γιατί ποτάμι? Γιατί τρέχει? Και ο Μπολ τρέχει. Δεν το είχα σκεφτεί. Για χαρά. Προβληματισμένος από τη διαπίστωση ότι θα μπορούσε το κόμμα μου να λέγεται Bolt και Ντέρις ή Κατερίνα Θάνου, έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα. Πού οδηγείται η πολιτική? Αν η Νικολούλη έκανε εκπομπή το 1990, η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη θα τελείωνε στο πρώτο επεισόδιο? Ποιος αλλάζει με μεγαλύτερη συχνότητα, ο Μπίστης στα κόμματα ή η Ναταλία Γερμανού τους γκόμενους? Το ρεύμα του ποταμού δυνάμωνε και εγώ στην κήτη του κοίταζα τα χέλια που κολυμπούσαν μέσα και αναρωτιόμουν. Γίνεται να ανακοπεί η ορμή του? Οι γοργόνες κάνουν απολέπιση? Υπάρχει πιο ψαγμένο στίχος από το «Κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι ίσως μ' αγαπάς της Παπαρίζου»? Κάπως έτσι άρχισε και επίσημα την προεκλογική μου εκστρατεία. Σε λίγο θα συναντούσα τον υποψήφιο ψηφοφόρο μου, Βαγγέλη. Πολιτικοποιημένος. Ναι. Κομμάτο σκυλό. Όχι. Ποτάμο σκυλό. Μπορεί. Βενιζελικός. Μέγα μου. Thank you.
Πασόκ. Λαλιώτης. Σπρώχνεις καθόλου. Με την ίδια συχνότητα που σκοράρει ο Φουρτάδο. Καλά είναι. Γιο. Έντονα προβληματισμένος από τη συζήτησή μου με τον Βαγγέλη, προσπαθούσα να βρω απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που στριφογυρνούσαν στο μυαλό μου. Σε ποιο χώρο πρέπει να κινηθεί το ποτάμι? Αν ο Λαφαζάνης ερχόταν στο ποτάμι, τι θα είχε? Συνιστόσα ή παραπόταμο? Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Κάθε φορά που πηγαίνει στο βίντεο κλαμπ από Πακαλιά της, γράφει νέο σενάριο για την επόμενη ταινία του? Η επόμενη στάση για το ποταμόπλοιό μου ήταν στο φράγμα της Ρένας. Την είχα πετύχει πριν 3 μήνες στο Καραμέλα να τραγουδάει την κόκκινη γραμμή της Θεοδωρίδου και αμέσως κατάλαβα ότι ψηφίζει Δημάρ. Από τότε κάθε βράδυ ρωτάω με απόγνωστο τον εαυτό μου: θα πείσω τελικά τη Ρένα να με ψηφίσει? Αν σπάσει ένα πόδι η 40-ποδαρούσα, θα βάλει γύψο και στα άλλα 39? Τι καντέμεις που είναι ο θαλάσσιος ελέφαντας, να σε λένε ελέφαντα και να την έχει πιο μεγάλη από σένα οξυφίας. Θα μου ψηφίσεις? Έχεις προϋπηρεσία στην πολιτική? 15 χρόνια Μέγκα. Βετεράνος δηλαδή. Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με το κόμμα? Για να αλλάξω τον κόσμο. Καλά. Επειδή είναι της μόδας. Δεν άνοιγες καλύτερα ένα frozen yogurt ή ένα τατουατζίδικο? Στη μόδα είναι κι αυτά. Λευκό. Όχι. Μαύρο. Στριγκάκι. Θα ψηφίσεις λευκό εννοώ. Δημάρ. Λευκό δηλαδή. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Συγκινημένος από την αποδοχή του ποταμιού έφυγα έχοντας ένα γλυκό χαμόγελο στο στόμα. Άραγε κατάφερα να πείσω τη Ρένα να με ψηφίσει? Γιατί ο Μπάτμαν κάνει μπάντινγκ τζάμπινγκ με σκηνή αφού πετάει? Αν ο από πάνω πετάλωνε τα παιδιά του, θα μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια? Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Καλή σας νύχτα.